Αγαπητέ φίλε Δήμαρχε της Οδυσσού, αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί φίλες και φίλοι πολίτες της Οδυσσού. Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ μαζί σας σήμερα, έστω και διαδικτυακά, με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης για την Οδυσσό που λαμβάνει η χώρα κάθε τρίτο Σάββατο κάθε Μάιο. Δυστυχώς η κατάσταση φέτος είναι δύσκολη για τη χώρα σας αλλά και την πόλη σας μετά την ανέτεια, αδικαιολόγητη και σκληρή εισβολή και κατεπέκτηση ένα πόλεμο που εξελίσσεται από την Ρωσία εναντίον της χώρας σας. Ο Πειραιάς, ο οποίος το 1993 συνδέεται με την Οδυσσό μέσω της αδελφοποίησης και μέσω της οποίας είχα τη χαρά να επισκεφθώ τέσσερις φορές την πόλη της Οδυσσού και να φιλοξενήσω και τον φίλο μου Δήμαρχο Τρουχάνοφ στον Πειραιά, στάθηκε δίπλα σας και στέκεται ακόμα δίπλα σας. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα, λόγω του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης, να θυμίσουμε σε όλους ότι η Ευρώπη είναι μία και ενιαία και θα έπρεπε όλοι να διακατεχόμαστε τις ίδιες αξίες. Είναι χρέος μας και επιθυμία μας να σταθούμε και στο μέλλον δίπλα σας και ως χώρα και ως πόλη. Αυτό που θέλω να δεσμευθώ προσωπικά ως Δήμαρχος του Πειραιά, αλλά και εκφράζοντας όλους τους πολίτες του Πειραιά, ότι θα συνεχίσουμε όσο περνάτε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και μέχρι να έρθει η ώρα της απελευθέρωσης και της απόλυτης ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, που είναι το ζητούμενο, να στεκόμαστε δίπλα σας με οποιαδήποτε δυνατότητα έχουμε. Χρόνια πολλά και εύχομαι να τα πούμε το συντομότερο δυνατό από κοντά και κυρίως να τα πούμε στην ελεύθερη Οδυσσό.